killed her, the light on my soul. Ήρθατε σε ακόμα μια χαμηλή πτήση, Summer Edition. Βρισκόμαστε ακόμα μια φορά σε ένα διαφορετικό μέρος, αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο. Καλώς ορίσατε σε αυτό το νησί του Ιωνίου που περήφανα θα μας παρουσιάσει σήμερα τις ομορφιές του. Σήμερα μας φιλοξενεί ένας υπέροχος χώρος, το Sea Sky Restaurant, Bar Restaurant, με κοκτέιλ, φαγητά, υπέροχες δημιουργίες που κάθε μέρα τις προσφέρει σε τουρίστες και ντόπιους. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε να μιλήσουμε με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα μας ξεναγήσουν στον τόπο τους. Θα μάθουμε όμως και τι ομορφιές υπάρχουν εδώ, τι πρέπει να κάνεις σίγουρα για να μάθεις το νησί καλύτερα. Μέσα από ένα καραβάκι το οποίο σε πάει σε σπηλιές, μέσα από γεύσεις που θα γευτούμε κιόλας πράγματα. Βεβαίως. Και από εδώ από το εστιατόριο, εννοείται, του Sea Sky που μας φιλοξενεί. Και νομίζω από εδώ να δούμε πολλά. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε, εννοείται. Από τον τόπο που μας φιλοξενεί, από αυτόν τον χώρο το μοναδικό, που εννοείται πως έχετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα ερχόμενοι στο χώρο αυτό το μοναδικό. Που νομίζω ότι στο κύμα. Κάθεσαι εδώ, Ελένη, και δεν χρειάζεται να βγαίνεις από εδώ. Θαλασσινό αεράκι, υπέροχα, παραλία, μόδις, φανταστική. Πάμε να δούμε. Si desapareció en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Φυσικά τις ωραίες μας συζητήσεις εδώ στο Sea Sky Restaurant Bar που μας φιλοξενεί στην όμορφη Ζάκυνθο. Και δεν θα γινόταν, Ελένη, να έρθουμε εδώ στο νησί τουριστικότατη εποχή, να το πω και έτσι, αν μπορώ να το πω. Το νησί και η εποχή είναι τουριστικά, αλλά είναι τόσο φιλόξενα συγχρόνως και αυτό είναι ένας μοναδικός συνδυασμός που εδώ στη Ζάκυνθο το βρίσκεις. Και ο ειδικός για να μας μιλήσει για αυτό, ποιος είναι, Αγγελική μου? Είναι η κυρία Τετράδη, την οποία έχουμε φιλοξενήσει ούκο λίγες φορές στο Ιόνιαν και μας κάνει και την τιμή να είναι και σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Είναι μεγάλη μου χαρά, ειλικρινά, να σας φιλοξενούμε στη Ζάκυνθο, στο υπέροχο νησί όπως είπατε, και να μιλήσουμε και για τουρισμό βέβαια. Ναι, γιατί όπως και κάθε φορά άλλωστε και όταν σας καλούμε στις εκπομπές μας και στη χαμηλή πτήση και πολλές φορές αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων, μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για το πώς πηγαίνει η σεζόν, πώς πηγαίνει αυτή η περίοδος. Είμαστε λοιπόν μες στην καρδιά του καλοκαιριού θα έλεγα, είμαστε στον Αύγουστο. Πώς πάει αυτή τη στιγμή το νησί? Ας ξεκινήσουμε με το νησί αφού είμαστε εδώ και θα το πάμε και μετά γενικότερα, θα το ανοίξουμε. Ωραία, ωραία.
Πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ υψηλές πληρότητες. Μπορώ να σας πω ότι αγγίζουν και το 100% για τον Αύγουστο. Και από ξένους πελάτες, αλλά και από Έλληνες οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη Ζάκυνθο. Γιατί πέραν του ότι είναι ένα πανέμορφο νησί, πέραν του ότι έχει το ναυάγιο, τις χελώνες καρέτα-καρέτα, έχει και υπέροχες παραλίες, έχει υπέροχα χωριουδάκια στην ενδοχώρα, μουσική, καταπληκτική κουζίνα. Οπότε είναι ένας τόπος πολύ φιλόξενος και φυσικά πολύ φιλόξενους κατοίκους. Οπότε είναι ένα νησί που προσελκύει πάρα πολύ κόσμο και έτσι πάμε πάρα πολύ καλά σε επίπεδο πληρότητας. Πώς καταφέρνετε όμως πραγματικά, γιατί είναι εντυπωσιακό, σε μια Ελλάδα που το 2022 στα τουριστικά της μέρη βουλιάζει, πώς μπορούμε να πούμε ότι καταφέρνει η Ζάκυνθος να διατηρεί ένα επίπεδο φιλοξενίας πάρα πολύ υψηλό και να σέβεται τον τουρίστα, είτε Έλληνα είτε από το εξωτερικό, δεν έχει σημασία από πού έρχεται. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την κουλτούρα μας. Νομίζω ότι είναι έτσι η Ζακυνθινή. Πραγματικά, αν θέλει ας πούμε, κάποιος να ζητήσει μια κατεύθυνση, ο Ζακυνθινός είναι ικανός να τον πάει να του δείξει και όχι απλά να του πει θα πάτε από εδώ ή από εκεί. Γενικά, είμαστε ένας πολύ ζεστός τόπος, πολύ φιλόξενος. Οπότε, νομίζω ότι αυτό το εισπράττουμε κιόλας προς τα πίσω. Δεν ξέρω αν είπαμε ότι η κυρία Τετράδη είναι η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Πολιτηρίου Ελλάδος. Αν το αναφέραμε στην αρχή. Το γνωρίζουν, νομίζω πρέπει να το πούμε για τους ελάχιστους που ίσως δεν το ξέρουν. Και αυτό να πούμε ότι είναι ειδικός και έχει γνώση. Να ανοίξουμε οπότε τη βεντάλια. Να ανοίξουμε και τη βεντάλια μας, να φτάσουμε γενικά για την Ελλάδα, για τα δεδομένα που έχετε για αυτό το καλοκαίρι. Και πώς βλέπετε τα πράγματα, ότι πάνε και πώς προοπτικά ελπίζουμε να μην έχουμε πανδημικά νέα γεγονότα και να προχωρήσουμε αισιόδοξα. Κοιτάξτε, είναι ένα καλοκαίρι που σαφώς δεν έχει καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, τα πάρα πολύ δύσκολα που ζήσαμε όλοι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ξεκίνησε ακόμα μέσα στην πανδημία και βέβαια ξεκίνησε και με ένα πόλεμο, ο οποίος δεν έχει βέβαια ακόμα τελειώσει. Και αυτό μας προβληματίζει στο να μπορούμε να κάνουμε κάποιες σίγουρες προβλέψεις στο πώς τελικά θα κλείσει αυτή η χρονιά. Όμως, ενώ ξεκίνησε δειλά, δηλαδή αρκετά ξενοδοχεία δεν άνοιξαν το Μάιο, αποφάσισαν να ανοίξουν Ιούνιο. Ξέρετε και τα λειτουργικά κόστη είναι πάρα πολύ υψηλά. Ο πόλεμος Ουκρανίας είχε πολλαπλές επιπτώσεις. Στέρισε τουρίστες που έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί ήταν. Σίγουρα Ρώσοι και Ουκρανούς τους στέρισε εντελώς. Απλά φανταστείτε ότι τώρα και σε ένα νησί σαν το δικό μας που έχουμε πολύ δυναμικά ανοίξει την αγορά της Πολωνίας, μας στέρισε και τους Πολωνούς. Τουλάχιστον για τον Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και εμείς, κινήθηκαν πολύ πιο δυναμικά. Νομίζω ότι ο Αύγουστος χτυπάει σε όλη την Ελλάδα πάρα πολύ υψηλές πληρότητες, δηλαδή που αγγίζουν το 100%. Λαχταρούσε ο κόσμος να βγει, λαχταρούσε την παραλία. Ξέρετε να βγει, λαχταρούσε στα δύο χρόνια που ήταν κλεισμένος μέσα. Νομίζω ότι ό,τι χρήματα είχε καταφέρει να αποταμιεύσει και λόγω του κορονοϊού, αποφάσισε να βγει και να ταξιδέψει, είτε ήταν Έλληνας είτε ήταν από το εξωτερικό. Οπότε όλη αυτή η ανάγκη νομίζω ότι μεταφράστηκε φέτος και το βλέπουμε άλλωστε. Και φυσικά ελπίζουμε ότι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, που είναι υπέροχοι μήνες, ηλιόλουστοι, ή ζεστοί, ιδανικοί για να έρθει κανείς σε ένα ταξίδι καλοκαιρινό εντός εισαγωγικών, θα πάνε καλά, θα πάνε καλά σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει αυτό αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει αισιόδοξο κλίμα και στους ξενοδόχους, δηλαδή ο απόϊχος μέχρι στιγμής στην κατάσταση που επικρατεί και στον τουρισμό και εδώ στο νησί και γενικότερα στην Ελλάδα. Τι λένε οι ξενοδόχοι, ποιο είναι αυτό που ας πούμε το συναισθημά τους είναι θετικό, περιμένουν αυτή η σεζόν να πάει αρκετά καλά, θέλουν καλούς ιονούς και ιονούς βασικά που θα συγκρίνουμε το 19. Σίγουρα όταν ασχολείσαι με τον τουρισμό είσαι και από τη φύση σου άνθρωπος αισιόδοξος και ανοιχτός. Βέβαια από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλο αυτό. Άλλωστε να πούμε ότι ο τουρισμός στηρίζει την οικονομία της χώρας μας, στηρίζει την ανάπτυξη και των κοινωνιών αλλά και της οικονομίας. Οπότε το γεγονός ότι πάει καλά αναμοχλεύει το χρήμα, αναμοχλεύει την οικονομία. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό από μόνο του. Και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία κατάφερε και τα δύο χρόνια της πανδημίας άνοιξε τουριστικά, είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή πραγματικά ήταν μια από τις χώρες που λειτουργήσε υποδειγματικά. Και αυτό πετύχαμε να μας ακολουθεί και να μας ακολουθεί για πολλά χρόνια και να μας ανεβάσει πολύ ψηλά.
Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει ανεβάσει στα ύψη τα λειτουργικά μας κόστη, όπως το βλέπει και ο κόσμος στα νοικοκυριά του. Έτσι και σε εμάς, λοιπόν, έχει ανεβάσει στα ύψη τα κόστη. Άρα, εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα, γιατί ξέρετε, οι τιμές οι οποίες ισχύουν αυτή τη στιγμή είναι τιμές συμβολέων που έχουν υπογραφεί μάλιστα και προ-κορονοϊού. Δηλαδή, έχουμε κόσμο ο οποίος έρχεται και με βάουτσερ τα οποία πήρε γιατί δεν μπορούσε να έρθει τα χρόνια του κορονοϊού. Είδατε και τον Ιούλιο περισσότερη κίνηση, που, γιατί ναι. Μιλήσατε για βάουτσερ και είχαμε και το κοινωνικό τουρισμό. Ο κοινωνικός τουρισμός έσωσε πάρα πολύ καλά, σίγουρα. Απ' την άλλη, όμως, ξέρετε, το αποτέλεσμα μάλλον στο τέλος της χρονιάς φοβόμαστε ότι θα είναι δύσκολο. Ακριβώς επειδή πλέον, ξέρετε, όλα πρέπει να πληρώνονται. Οι τράπεζες, τα δημόσια ταμεία, εκεί που καλώς ή κακώς επιβιώσαμε με τις επιστρεπτές προκαταβολές και με τις ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, δημόσια ταμεία κλπ. Τώρα αυτά δεν ισχύουν. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται οι πληρωμές. Αυτό που κάνουμε εμείς και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων είναι ότι κάνουμε σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας μια συνεχόμενη μελέτη όλο το καλοκαίρι, να δούμε πώς πάνε, ποια είναι τα αποτελέσματα, ποια είναι ιδιαίτερα τα κόστη και να μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε στην κυβέρνηση, να δούμε αν χρειαστεί να πάρθουν κάποια στοχευμένα μέτρα πλέον και όχι οριζόντια, για να δούμε πώς θα αντεπεξέλθουμε. Γιατί ξέρετε, αυτό πρέπει να αποδώσει κιόλας. Και για τον επιχειρηματία ξενοδό. Καρπούς, αυτά περιμένει νομίζω πρέπει πλέον. Πρέπει να αποδώσει καρπούς για να μπορέσει να συνεχίσει. Ήταν δύο χρονιές που δεν είχε απολαβές, οπότε αυτή η χρονιά είναι καθοριστική. Ήταν δύο χρονιές τις οποίες πραγματικά κάναμε τρομερό αγώνα για να επιβιώσουμε. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι πρέπει όμως η ξενοδοχεία να συνεχίσει να είναι σε ελληνικά χέρια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα καταφέρατε όμως ένα χειροκρότημα θα μπορούσαμε να ρίξουμε τώρα. Γιατί πραγματικά όλοι οι άνθρωποι του επιχειρήν σε όποιον τομέα και πόσο μάλλον στον τουριστικό, τα τελευταία δύο χρόνια άντεξαν και εσείς και μέσω του επιμελητηρίου. Πραγματικά νομίζω ότι κάνατε άθλο και τα καταφέρατε. Ναι, υποστηρίζεις τις επιχειρήσεις. Έγινε μεγάλος αγώνας και από εμάς, αλλά και από τους εργαζόμενούς μας, πρέπει να πω, γιατί αυτή ήταν μια προσπάθεια η οποία δεν γίνεται από έναν, γίνεται συνδυασμό και γίνεται συλλογικά. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι πραγματικά μπορώ να σας πω ήταν και ηρωική η προσπάθεια, γιατί ξέρετε, το να λειτουργεί κανείς με υγειονομικά πρωτόκολλα, να προσπαθεί αυτά να τα μεταδώσει στον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί και ο άλλος ερχόταν διακοπές. Το να του λες μην ακουμπάς εδώ, μην ακουμπάς εκεί, μην κάθεσαι εδώ, σήκω να ψεκάσω, ξέρετε, ήταν μια κατάσταση. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα όμως νομίζω αυτό το καλοκαίρι ότι θα είναι καλύτερο. Και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, παρότι ζούμε ακόμα με αυτά, όμως είναι πιο ευέλικτα. Διευκολύνουν, αν θέλετε, και την ταξιδιωτική ευχαρίστηση, να το πω έτσι τουλάχιστον. Οπότε νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι και κινούμαστε καλά. Εμείς να ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι, ένα καλό τουριστικό καλοκαίρι και για το νησί της Ζακύνθου αλλά και για όλη την Ελλάδα και να σας ευχαριστήσουμε που σας είχαμε κοντά μας, που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Να, τι ευκαιρίε ο μα δίνει χαμηλή ζωή. Να ανταμώσουμε πραγματικά και φθινοπορεινά και χειμερινά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει μεγαλώσει η σεζόν αυτό που λέμε. Ναι, έτσι, βεβαίως, πρέπει βεβαίως. Να το θυμίζουμε αυτό, ότι καλοκαίρι δεν είναι μόνο Αύγουστο και λίγο Ιούλιο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ακόμη και Νοέμβρη στην Ελλάδα και στη Ζάκυνθο μπορούμε να ερχόμαστε και να απολαμβάνουμε τι θάλασσε που έχουν την δική του. Έχετε δίκιο και να πούμε σε όλο τον κόσμο, ειδικά ένα νησί σαν τη Ζάκυνθο προσφέρεται. Είναι ένα νησί που έχει πάντα ήλιο. Είναι μαζί με τη Ρόδο, να ξέρετε, τα δύο νησιά τη Ελλάδα με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε διαπιστώσει και σήμερα, νομίζω. Τα ζεστά νερά μας, έτσι, τα ζεστά νερά του Ιωνίου επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα ναι, μπορεί κανείς να περάσει υπέροχα ακόμα και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγγελική μου. Ξέρεις που είμαστε, στην πανέμορφη Ζάκυνθο. Ξέρεις τις ομορφιές της Ζακύνθου. Κοίτα, τις μαθαίνω. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Ναι, ντρέπομαι για αυτό που λέω. Αλλά τι να κάνω που είμαι τα τελευταία δύο χρόνια στο Ιόνιον, το αγαπητό, το οποίο ξεκίνησε από τη Ζάκυνθο. Άρα εδώ κάπως όλα ξεκινάνε. Είναι η μαμά πατρίδα. Είναι η μαμά πατρίδα. Άρα ήρθα τώρα στον τόπο αυτό, στο όμορφο νησί του Ιωνίου, να μάθω περισσότερα. Εσύ είσαι έρθει όμως πολλές φορές. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στη Ζάκυνθο, αλλά νομίζω ότι όσες φορές και αν έρχομαι στη Ζάκυνθο, κάθε φορά κάτι καινούριο ανακαλύπτω. Γιατί δεν είναι ποτέ αρκετός ο χρόνος για να δεις όλες τις γωνίες, να δεις όλες τις παραλίες, να δεις όλα τα πολιτιστικά δρόμενα που έχει κατά καιρούς. Είναι τόσα πολλά, έχει τόση ιστορία, έχει τόσους ανθρώπους που γεννήθηκαν εδώ ή πέρασαν από εδώ, συγγραφείς, ποιητές,
Πού να ξεκινήσουμε. Το θέμα πολιτισμού νομίζω σφίζει από πολιτισμό, θα έλεγα. Από πολιτισμό. Να μιλήσουμε για τη Χελώνα καρέτα-καρέτα, να μιλήσουμε για τις παραλίες πανέμορφες, τις αμμουδαρές, τις δαντελωτές. Σε όποιο σημείο του νησιού και αν πας, κάτι καινούριο όμορφο έχεις να δεις. Και εγώ βλέπω πίσω αυτό το νερό τώρα που είμαστε στο Sea Sky, σε αυτό το πανέμορφο ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί σήμερα. Και θέλω πραγματικά να βουτήξω. Νομίζω ότι οι παραλίες της Ζακύνθου θυμίζονται κιόλας. Το ναυάγιο εντωμεταξύ, εντάξει, είναι το πρώτο που ακούς. Το ναυάγιο είναι το σήμα κατά τεθέν. Ο Παρθενώνας, η Ακρόπολη της Ζακύνθου είναι το ναυάγιο. Έλληνες ξένοι βλέπουν το ναυάγιο και ξαφνικά τους δημιουργείται η επιθυμία να έρθουν σε αυτό το νησί. Το ναυάγιο βουλιάζει, θα έλεγα. Έχει ήδη βουλιάξει πριν χρόνια το ναυάγιο. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο, θα λέγαμε ότι είναι μια παραλία η οποία έλκει πάρα πολύ μεγάλη μερίδα τουριστών. Και μας φυσικά μας αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι κατάλευκη η παραλία, κατάλευκη αμμουδιά, γαλάζια νερά, κρυστάλλινα. Αξίζει στη Ζάκυνθο. Παντού υπάρχει αυτό η ομορφιά. Να κάνεις αυτό για να δεις την ομορφιά, να κάνεις το καραβάκι γύρω-γύρω. Το κάναμε το καραβάκι, Ελένη μου, το κάναμε. Να δεις τι όμορφα που είναι. Πήγαμε και σε σπηλιές, θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Όμως... Να δούμε όμως ομορφιές Ζακύνθου γενικά. Πάμε. Να τις θυμηθώ κι εγώ, να τις γνωρίσεις κι εσύ. Εντυπωσιακές παραλίες, η Star Καρέτα Καρέτα και ατέλειωτη διασκέδαση στο νησί που ξέρει πώς να σας προσφέρει τις καλύτερες διακοπές. Ζάκυνθος, το Φιόρι τη Λεβάντε, όπως το ονόμασαν οι Λατίνοι. Είναι το νοτιότερο νησί του Ιωνίου και την αναφέρουν ως το λουλούδι της Ανατολής. Και αυτό γιατί κάθε καλοκαίρι ανθίζει και σας τραβάει να γευτείτε τον νέκταρ του. Αναζητάτε μοναδικές στιγμές, βρείτε τις στη διάσημη παραλία Ναυάγιο, στο Ηλιοβασίλεμα στο Κερί και το Κρυονέρι, στις παραλίες που αφήνουν τα αυγά τους, οι Χελώνες καρέτα-καρέτα, στις κατάδες των ντόπιων. Ψάχνετε ένα μοναδικό ελληνικό νησί που να τα έχει όλα? Καλώς ορίσατε στη Ζάκυνθο! Βρισκόμαστε στον φιλόξενο χώρο του Sea Sky Restaurant and Wine Bar και δεν θα γινόταν εννοείται διαφορετικά να μην έρθουμε στο εστιατόριο να γευτούμε τις νοστιμιές. Όλα αυτά φυσικά που θα βρούμε εδώ στον κατάλογο του εστιατορίου και θα γευτούμε. Δεν θα μιλήσω εννοείται εγώ για όλα αυτά, δεν είμαι ειδική. Ειδικός είναι ο σεφ του εστιατορίου, είναι ο Σπύρος Ζαχαρίου κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα κάνουμε έτσι κάποια ωραία πιάτα μαζί. Ο κατάλογος είναι γεμάτος να φανταστούμε νοστιμιές. Θες να μας πεις 2-3 πιάτα που θα δει κάποιος που θα ανοίξει τον κατάλογο? Θα δει σίγουρα ταρτάρ τόνου, σεβίτσε γαρίδας και κάποιες vegetarian επιλογές εξαιρετικές, όπως την μπρουσκέτα κολοκύθας που έχουμε και θα σας δείξουμε σήμερα. Οπότε προσαρμοζόμαστε και με τα δεδομένα των εποχών. Τώρα πλέον νομίζω και το vegan, το vegetarian κυριαρχούν. Οπότε και ο κατάλογος έχει επιλογές. Πρέπει να υπάρξει ένα κατάλογο σίγουρα. Τι επιλέγει ο κόσμος περισσότερο? Ταρτάρ και σεβίτσε. Οπότε βλέπεις πιο πολύ ξένοι να τρώνε αυτές τις επιλογές ή και Έλληνες? Κυρίως ξένοι, οι Έλληνες είναι λίγοι. Λοιπόν, οπότε πάμε εμείς σιγά σιγά να γευτούμε τις νοστιμιές, να δούμε όμως πρώτα τα υλικά, τι θα δούμε εδώ και εννοείται θα μας τα δείξει αναλυτικά ο αγαπημένος μας σεφ, ο Σπύρος. Έχουμε μια μπρουσκέτα κολοκύθας εδώ πέρα, η οποία είναι μια κολοκύθα ψημένη με sweet chili και μετά παναρισμένη με αλεύρι, αυγό και πάνκο. Τηγανισμένη για να γίνει τραγανή
Έχουμε λάδι τσίλι από κόκκινες πρέγες τσίλι, πουρέ κολοκύθας, πουρέ πατζάρι, sweet chili, φρέσκο σχοινό πράσο, καραμελωμένα πατζάρια με ξύδι και ζάχαρη, ψητά μανιτάρια, πίκλες από μανιτάρια, καφέ και άσπρα σιμέτζι. Βεβαίως. Πίκλες από καφέ και λευκά μανιτάρια σιμέτζι και πατζαρόφυλλα. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνταγή. Μια vegan επιλογή λοιπόν για όσους έρθουν στο εστιατόριο, στο Sea Sky. Πάμε να ξεκινήσουμε το στήσιμο. Και θες να μας μιλάς κιόλας, τι κάνεις? Βεβαίως, παίρνουμε την μπρουσκέτα και γίναμε να στείλουμε με τους πουρέδες μας. Είναι αυτό το πατζάρι. Το πατζάρι, ναι. Στη συνέχεια, αυτό τι είναι? Κολοκύθα, πουρές κολοκύθας, για να έχουμε άλλη μια υφή της κολοκύθας μέσα στο πιάτο μας. Τα πατζάρια μας, που είναι ψημένα στο φούρνο και μετά καραμελωμένα με ζάχαρη και ξύδι βαλσάμικο. Πολύ όμορφο πιάτο μου φαίνεται, θα βγει και χρωματιστό. Σίγουρα. Έχεις επιλέξει νομίζω to the point υλικά για να κάνεις και ωραίο στήσιμο. Είναι αρκετά τα χρώματα στα πιάτα. Τώρα βάζουμε το μανιτάρι, το οποίο είναι ψημένο, είναι και οι πίκλες. Είναι ψημένο σιχάρα και οι πίκλες είναι... Σεξίδι. Σεξίδι, ναι, είναι πίκλες. Αυτό είναι και ένα από τα γρήγορα σου πιάτα νομίζω, δηλαδή είναι η προετοιμασία που έχεις κάνει και το στήσιμο στη συνέχεια. Βέβαια, εντάξει, το να τηγανίσεις το κολοκύθι, αυτό νομίζω είναι λίγο πιο χρονοβόρο. Όλα είναι χρονοβόρα γιατί όλα γίνονται εκείνη τη στιγμή. Α, τα έχεις εκείνη τη στιγμή, τα ετοιμάζεις για τον κόσμο, έτσι. Ναι, βέβαια. Και η πινελιά στο τέλος είναι αυτό που βάζεις. Σχοινόπρασο και θα βάλουμε και sweet chili, που είναι μαριναρισμένη και η κολοκύθα μας. Πριν ψηθεί. Πανέμορφο. Πανέμορφο πιάτο. Αυτό είναι σαν ορεκτικό. Αυτό είναι ορεκτικό. Ορεκτικό. Νάτι από κόκκινες πέργες τσίλι. Και αυτό είναι έτοιμο. Πάρα πολύ όμορφο. Καλή όρεξη λοιπόν σε όποιον το γευτεί. Θα το γευτούμε και εμείς σε πολύ λίγο. Και τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε, Σπύρο, το στήσιμο για το ταρτάρ τόνου. Ένα πιάτο το οποίο νομίζω σπάει τα μία. Είναι ένα από τα καλύτερά σας. Είναι πάρα πολύ δυνατό πιάτο και φεύγει καθημερινά μεγάλες ποσότητες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πίκλες από ρέβα στο κάτω μέρος του πιάτου. Πίκλες πάλι έτσι ξυδάκι, το φτιάχνεις εσύ, σπιτικά όλα. Εννοείται, όλα εμείς τα φτιάχνουμε. Εσείς. Χειροποίητα βασικά. Εννοείται. Το ταρτάρ τόνου που είναι μαριναρισμένο με λάιμ, σχοινόπρασο, ελαιόλαδο και μαγιονέζα καυτερή κόλιανδρου. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Νομίζω η πρώτη ύλη είναι αυτή που μετράει περισσότερο, έτσι. Είναι ολόφρεσκα όλα. Μετράει πάρα πολύ η πρώτη ύλη. Ό,τι και να επιλέξεις από τον κατάλογο, η πρώτη ύλη είναι πάντα φρέσκια και επιλεγμένη από τους ίδιους, έτσι, από εδώ, από το εστιατόριο. Εννοείται. Οπότε τώρα κάνεις έτσι μικρές βαρκούλες μέσα στο γαλάζιο πιάτο που είναι η θάλασσα, θα λέγα εγώ. Έτσι, και μια περιγραφή ποιητική για το πιάτο του ταρτάρ, το οποίο, όπως είπαμε, είναι μια από τις σπεσιαλιτέ του restaurant, του Sea Sky. Θα βάλω μαγιονέζα κολιανδρού, είναι λίγο καθαρή. Δεν είναι πάρα πολύ καυτερό όμως, σαν πιάτο. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ, είναι ίσα ίσα. Και η μαγιονέζα είναι λίγο καυτερή και τώρα αυτό που βάζεις είναι, αλλά είναι το σόσο. Ακριβώς. Επιλογή δηλαδή και για αυτούς που δεν τρώνε πολύ καυτερό. Ακριβώς. Okay. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι μερικά chips από φρέσκο κολιάνδρο για να γαρνίρουμε το πιάτο. Τέλεια. Α, είναι τόσα μπαμ για κάθε, για κάθε βαρκούλα θα πω εγώ. Ακριβώς. Και λάδι από κολιάνδρο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, καλή όρεξη. Αυτό είναι ένα πιάτο το οποίο το παίρνεις για τη μέση. Συνήθως είναι ορεκτικό. Για ορεκτικό είναι, ναι. Και αυτό ορεκτικό. Οπότε είναι μια
πολύ ωραία επιλογή ελαφριά για τώρα το καλοκαίρι, δεν σε βαραίνει καθόλου. Και τώρα που ολοκληρώσαμε τα πιάτα μας, τα υπέροχα, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Σπύρο, μου επιτρέπεις? Βεβαίως. Λοιπόν, σου δίνω το μικρόφωνο. Γίνεσαι ο δημοσιογράφος. Και εγώ τι κάνω? Θα μου φέρουν τα μαχαιροπύρνα, το μαγικό χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μαχαιροπύρνα. Να πάρω λίγο και αυτά εδώ. Να φέρω το υπέροχο κολοκυθάκι, το οποίο το μετακίνησα λίγο. Εγώ το χάλασα. Από πού να ξεκινήσω? Πρώτα από τη μπρουσκέτα και μετά στο ψάρι για τα σκαλύψεις γεύσης. Σωστός. Λοιπόν, θα πάρω όσο μπορώ περισσότερο από τα υλικά που έχεις βάλει, δηλαδή και την πίκλα και το... Έτσι δεν είναι η σωστή μπουκιά? Βεβαίως, εννοείται. Η σωστή μπουκιά είναι... Συγγνώμη, την πρόλαβες έτσι αγαπητέ? Η σωστή μπουκιά λοιπόν είναι και το μπατζάρι και η μπρουσκέτα κολοκυθιού και το μανιτάρι. Όλα, καταλάβατε. Περίμενε. Λοιπόν, το μανιτάρι επειδή είναι ψημένο, είναι σαν κρέας. Είναι αυτό που έχεις κάνει το μαγικό. Το συστήνανε επιφύλακτα. Πάω στο επόμενο λοιπόν. Κατεβαίνει η κάμερα προς τα κάτω, γιατί τώρα θα πάω στον αγαπημένο μου τόνο, καλά το είπαμε. Μαριναρισμένος. Πώς να το πάρω τώρα αυτό, να το πάρω έτσι όλο μπουκιά? Μαζί με την πίκλα, ναι. Και μαζί με αυτό εδώ πέρα θα πάρω. Τώρα, περίμενε. Θα το διαλύσω. Αλλά δεν πειράζει, να το κατάφερα. Αλλού. Πέφτουν πράγματα, δεν πειράζει. Υποκλίνομαι στο ταλέντο. Σπύρο, γεια στα χέρια σου. Ελάτε, να σου πάρω και το μικρόφωνο, μην δεν μου πάρεις τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανταλλάξουμε πάλι οι αρμοδιότητες. Ελάτε εδώ. Ακόμα είμαι γεμάτη το στόμα, συγχωρέστε με, απλά δεν γίνεται. Δοκιμάστε σίγουρα τον τόνο, θα πάθετε σοκ. Vegetarian εννοείται και όχι μόνο νομίζω. Ελάτε να δοκιμάσετε και το κολοκυθάκι, είναι τα top ορεκτικά. Τώρα για τι προτείνεις, αν πάρουν αυτά τα δύο πιάτα, τι προτείνεις για κυρίως? Έχουμε εννοείται και φρέσκα ψάρια, το οποίο άμα ξεκινήσει κάποιο με κάποιο θαλασσινό τόνο ή βίτσε γαρίδα, μπορεί να συνεχίσει με ένα φρέσκο ψάρι. Και υπάρχουν και ψάρια ημέρας που βγάζουμε για πιάτο ημέρας. Mm-hmm. Τα οποία ανάλογα το ψάρι, το μέγεθός του και αυτά, το φιλετάρουμε και βγάζουμε πιάτο ημέρας. Τέλεια. Οπότε, να και οι επιλογές που έχετε για να γευτείτε και τα υπόλοιπα πιάτα. Ελάτε λοιπόν στο Sea Sky Restaurant and Wine Bar, γευτείτε τα πεντανόστιμα πιάτα τους, πιείτε και το υπέροχο κρασάκι σας και τα κοκτέιλ εννοείται, γιατί τα δοκιμάσαμε και τα κοκτέιλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν. Να είσαι καλά. Της Ζακύνθου, που σφίζει πραγματικά από ζωή και αυτό το καλοκαίρι. Μόλις έδεσε
στο λιμάνι το πλοίο της Levante Ferries και για την κίνηση στο νησί δεν θα μιλήσω εγώ, αλλά θα μιλήσει ο υπεύθυνος της εταιρείας Levante Ferries, ο κύριος Πιλαρινός, που είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο νησί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πείτε λοιπόν πώς πάει η κίνηση φέτος. Η κίνηση φέτος είναι στα επίπεδα του 2019. Είμαστε ευχαριστημένοι. Το νησί είναι γεμάτο από κόσμο που έχουν έρθει και με αεροπλάνα και εμείς πηγαίνουμε σταθερά καλά, όπως τα προηγούμενα χρόνια τα καλά. Ερχόμαστε σε καλές εποχές. Κάνουμε σύγκριση φυσικά με το 2019, φαντάζομαι. Οπότε, μέχρι τώρα που είμαστε ουσιαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, ο απολογισμός είναι θετικός. Ο Ιούλιος έκλεισε με πολύ μικρή επιβατική κίνηση πιο κάτω, 5-10%. Ο Αύγουστος ακόμα δεν έχουμε κοιτάξει, αλλά νομίζουμε ότι είναι περίπου μία ή άλλη με το 19. Οπότε βλέπουμε αρκετούς ταξιδιώτες οι οποίοι επιλέγουν τη Levante Ferries για να έρθουν στο νησί της Ζακύνθου και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, να πούμε για το πώς μπορεί κάποιος να βρει εισιτήρια, αν έχουν αλλάξει τα δρομολόγια, έχουμε κάποιες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε τα δρομολόγια του 19 και παραπάνω από το 19, δηλαδή έχουμε 8 δρομολόγια μαζί με το δρομολόγιο καυσίμων που είναι καθημερινό. Όσο αφορά τα εισιτήρια, ο κόσμος πρέπει και η καλύτερη εξυπηρέτηση είναι ιντερνετικά, να παίρνουν το εισιτήριό τους για να βρίσκουν θέση, να μην ταλαιπωρούνται στα λιμάνια. Πληρότητες 100% μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν, γιατί πάντα υπάρχει θέση να ταξιδέψει ο κόσμος. Και είμαστε στα μπάι, αν χρειαστεί για έκτακτα δρομολόγια να βάλουμε. Η Ζάκυνθο έχει 8 δρομολόγια ημερησίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να συνεχίσει το καλοκαίρι να είναι έτσι θετικά τα πράγματα, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται νομίζω και μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει κίνηση το νησί σας. Ευχόμαστε κάθε καλό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς και ελπιστούμε όλα να κυλήσουν ήρεμα, να τελειώσει ο Αύγουστος, γιατί είναι πάντα ο Αύγουστος είναι πιεσμένος μήνας για όλους. Δεν θα γινόταν να επισκεφτούμε το νησί της Ζακύνθου και να μην δούμε, Ελένη, φυσικά το θέμα των χελώνων, των καρέτα-καρέτα. Το νησί άλλωστε θυμίζεται ότι προστατεύει μάλιστα αυτό το είδος με διάφορα προγράμματα. Οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με τις χελώνες και είναι υπέρ τους, νομίζω. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ειδικός, θα έλεγα, Αγγελική, για να μας πει για αυτό το γλυκύτατο πλασματάκι που εμείς το αγαπάμε πολύ. Και ελπίζω το ίδιο και να το σέβονται επισκέπτες και ντόπιοι. Είναι μαζί μας ο Λόρεν Σούρμπες. Είναι, να πούμε, προϊστάμενος μονάδας διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Ένου, αλλά και προϊστάμενος περιοχών Ιωνίων Νήσων. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε στη χαμηλή πτήση στη Ζάκυνθο. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις χελώνες, για τις δράσεις που κάνετε εσείς, για αυτό το είδος το οποίο όντως έλκει και πολλούς τουρίστες στο νησί. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός που συμβαίνει στη Ζάκυνθο εδώ και εκατομμύρια χρόνια, θα έλεγα, που είναι να παραγωγή της θαλασσίας χελώνας καρέτα-καρέτα. Γίνεται αυτό σε συγκεκριμένη περιοχή για την παραγωγή. Ακριβώς, γίνεται στον κόλπο Λαγανά, στον χώρο του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Αυτό δημιουργήθηκε το πάρκο για αυτό το λόγο ακριβώς, κατά κύριο λόγο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που χρειάζεται για μια θαλάσσια χελώνα για να γίνει αναπαραγωγή είναι να έχει μια μουδιά, να έχει παραλία, σωστά, να μπορεί να αφήσει τα αυγά της σε καταλύτερο μέρος. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε μια συμβίωση η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε και ανάπτυξη και προστασία και διαχείριση της θαλασσίας χελώνας. Όσο μάλλον στον κόλπο του Λαγανά που είναι διάσημος, είναι που διάσημος γιατί πολύ. Πράγματι έχει φανταστικές παραλίες, άρα είναι κατανοητό για όλους ότι είναι όμως ένα ειδικό μέρος, είναι ένα μνημείο της φύσης και ως εκ τούτου πρέπει να το προστατέψουμε. Ξέρουμε πόσες χελώνες περίπου υπάρχουν κάθε χρόνο, πόσες έρχονται, γίνεται καταγραφή, δεν ξέρω. Ως προς τον αριθμό, ξέρετε τι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό, γιατί οι θαλασσίες χελώνες, όπως το λέει το όνομα, είναι μέσα στη θάλασσα. Ναι. Και μοιάζει μια χελώνα με την άλλη. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε ακριβώς τον αριθμό χελώνων, έστω και μπορώ να σας πω ότι μπορεί να είναι 300, 400, 500 χελώνες. Αλλά ωστόσο αυτό που καταμετρούμε πράγματι είναι ο αριθμός σχολείων στο χώρο της παραλίας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 1.100 φωλιές. Μάλιστα. Που σημαίνει, αν έχετε 100 χελωνάκια ανά φωλιά, μπορείτε να υπολογίζετε το τελικό αριθμό
νεωσών τη θάλασσα και λόνων που θα φτάσουν στη θάλασσα. Οπότε κάπως έτσι γίνεται και η καταγραφή, να πούμε. Ακριβώς. Και για τα προγράμματα και για τις δράσεις. Γιατί τώρα διαβάζω και στο σκονάκι μου ότι τρέχει πρόγραμμα έλεγχου δραστηριοτήτων και φύλαξης και ενημέρωσης όμως. Και ενημέρωση. Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης, πρόγραμμα περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης, δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, δράσεις για διαφύλαξη, δράσεις για διαφύλαξη του φυσικού πολιτισμού. Πολιτιστικού συνομιτοπίου. Οπότε είναι μια λυσίδα πραγμάτων που κάνετε κι εσείς σαν πάρκο. Το θέμα του περιβάλλοντος γενικώς είναι ένα σύνθετο θέμα. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε μόνο τη θαλάσσια χελώνα. Πρέπει να εξετάσουμε και την ανάπτυξη, να εξετάσουμε τις δραστηριότητες, την οικοδομική δραστηριότητα, τους νόμους, τις δραστηριότητες για τους τουρίστες, δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε προκειμένου να μπορούμε να κατευθύνουμε και να δώσουμε μία άποψη τι πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε αρνητική επίδραση στο είδος. Άρα σημαίνει ότι θέλει επιστημονική παρακολούθηση, θέλει δεδομένα, πρέπει να γνωρίζουμε. Ένα παράδειγμα είναι υπάρχει εθνικό πάρκο, αλλά είναι αποτελεσματικό, προστατεύει πραγματικά τη θαλασσία χελώνα. Άρα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα να αξιολογήσουμε το ρόλο μας. Η άλλη άποψη είναι επίσης ότι όλα αυτά δεν είναι θεωρητικά. Είμαστε το καλοκαίρι. Ο καθένας θέλει να απολαμβάνει το μέρος που θα πάει για διακοπές. Για να το απολαμβάνει πράγματι πρέπει να είναι ένα μέρος του περιβάλλοντος. Αλλά πολλές φορές δεν το γνωρίζει αυτό. Και σημαίνει ότι όταν έχετε έναν άνθρωπο όπως ένας φύλακας φύσης που θα πάει να σας εξηγήσει τι συμβαίνει σε αυτή την παραλία, καταλαβαίνετε ότι αμέσως υπάρχει μια αξία που κάνει ότι ο επισκέπτης όταν θα φύγει θα έχει μάθει κάτι, θα έχει εκπαιδευτεί για κάτι καινούριο που δεν ήξερε. Τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος τουρίστας, να πάμε σε αυτό. Ένας κανόνας, ένα πολύ σημαντικό. Κοίταξε, σας είπα για συμβίωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθούμε να διαχωρίσουμε λίγο τη δραστηριότητα τη θαλασσίας χελώνας με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Που σημαίνει, ένα παράδειγμα, τη νύχτα. Η νύχτα θεωρούμε στο κόλπο Λαγανά ότι ανήκει στη θαλασσία χελώνα. Που σημαίνει ότι ο επισκέπτης δεν πηγαίνει στις παραλίες οτοκιάς. Κλείνει η παραλία. Κλείνει η παραλία. Κλείνει. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι ένα μέτρο, καταλαβαίνετε. Άλλο μέτρο μπορεί να είναι μια σήμανση που δείχνει ότι εκεί που πάω να βάλω την πέτσετα μου, από πίσω είναι οι φωλιές. 30 μέτρα, 20 μέτρα. Άρα θα σεβαστώ αυτό και θα κάτσω εκεί που είμαι και δεν θα περάσω αυτή την σήμανση για να πάω να δω. Γιατί η όχληση δεν είναι φανερή, γιατί τα αυγά είναι αρκετά βαθιά κτλ. Αλλά μπορεί να γίνει κάτι πολύ γρήγορα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ακούγεται ότι η χελώνα καρέτα-καρέτα μπορεί και τις μέδουσες, τις εξοντώνει, που τις τρώει και οπότε έτσι μας σώζει. Και αυτό. Μπράβο. Μας σώζει. Είναι η τελευταία μας ερώτηση για να κλείσουμε αισιόδοξα ότι βοηθάει και με άλλα πράγματα η χελώνα. Κοίταξτε, θα έλεγα αυτό το ερώτημα είναι λίγο πολύπλοκο, δυστυχώς, επιστημονικά. Ξέρουμε ότι τρέφεται η θαλασσία χελώνα με μέδουσες, αλλά επειδή είναι, συγγνώμη που θα χαλάσω λίγο το μύθο, αλλά εδώ μιλάμε για μια περίοδο αναπαραγωγής, που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των χελώνων δεν τρέφεται. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια. Ωστόσο, είναι αρσενικές χελώνες που μπορούν να τρέφονται. Γενικώς, κοιτάξτε, εδώ στη Ζάκυνθο, για χιλόγο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλές μεδούσες. Αυτές που έχουμε παρατηρήσει, αυτή που τσιμπάει δηλαδή, γιατί είναι άλλο είδος, το οποίο δεν τσιμπάει. Είδος λένε βασικά το μοβ μεδουσών είναι αυτό, πιο έντονο στο είναι, Αιγαίο, πέλαγος παρά στο Ιόνιο, ναι. Ευτυχώς. Ναι. Και δυστυχώς παράλληλα, εμείς όμως να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι για τις θαλάσσιες χελώνες θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Βέβαια, είναι ένα είδος απορίες συμπυκνωμένες. Ναι, 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 ναι. Αλλά μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα του πάρκου. Για να κλείσω, αν μου έρθει. Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η χελώνα στη Ζάκυνθο ανήκει ένα μέρος της Ζάκυνθου. Υπάρχει φιλοπατρία που σημαίνει ότι εκεί που γεννήθηκε θα επιστρέψει μετά 20-25 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει ότι έχει ένα δικαίωμα και η χελώνα να είναι στις παραλίες, να μπορεί να γίνεται ομαλή αναπαραγωγή και αυτό είναι ένα μέρος
τυπικού πολιτισμού της Ακίνσου. Να πούμε ότι είναι το σπίτι της και δεν κάνει, είναι να το πούμε και αυτό, γιατί το συζητάγαμε πριν βγούμε στον αέρα, ότι δεν πρέπει να παίρνεις το χιονολάκι να το βάζεις στη θάλασσα, γιατί όπως περπατάει και μπαίνει στη θάλασσα, χαρτογραφεί και την περιοχή και μπορεί εύκολα να επιστρέψει. Μου το είπατε πριν, το λέω και εγώ τώρα, γιατί έμαθα κάτι κι εγώ από όλα. Ευχαριστούμε για την πληροφορία, Αγγελική. Ευχαριστούμε σας θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή για τα τόσο ωραία. Μάθαμε πολύ ωραία πράγματα, Ελένη. Η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστούμε. Είμαστε σε νησί, Ελένη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα φάμε ψάρι. Ότι θα φάμε στρίδια, μύδια. Οτιδήποτε υπάρχει στο βυθό της θάλασσας θα φαγωθεί. Και πρέπει να πάμε σε ένα καλό, εγγυημένο εστιατόριο, το οποίο να έχει παράδοση, να έχει ποιότητα, να έχει γεύσεις που αγγίζουν και ξεσηκώνουν όλους τους ουρανίσκους και να μπορούμε να λαχταρίσουμε έστω μέσω της εικόνας, γιατί εσύ θα μας τα δείξεις μέσω της εικόνας του εστιατορίου που τώρα θέλεις να μας πεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω, γεύτηκες κιόλας. Σπάρτακος. Είναι ακριβώς το μεταξύ μπροστά από την παραλία. Εκεί την παραλία, στο εκεί, λιμάνι, δύο βήματα. Το είδα φτάνοντας, ναι. Γεύτηκα, εννοείται, δεν γίνεται να μην φας. Έτσι απλά θα τα κοιτάς. Άμα χάσεις τη γεύση, τέλος, δεν έχεις τίποτα. Εν τω μεταξύ, όταν πάω σε κάθε τόπο, θέλω να τρώω γαστρονομικά. Θέλω να μαθαίνω τον τόπο γαστρονομικά. Νομίζω ότι αξίζει αυτό. Το φαγητό είναι πολιτισμός. Ακριβώς. Οι γαστρονομικές επιλογές του κάθε τόπου είναι δείγμα πολιτισμού. Θα διαβάσω λίγο σκονάκι. Διάβασε το σκονάκι μας, να μας πεις για την ταβέρνα Σπάρτακος. Μια από τις καλύτερες ταβέρνες. Κάθε πρωί ο Σπάρτακος αγοράζει το ψάρι. Από απευθείας από τους ψαράδες. Γιατί θέλει να έχει την πρώτη ύλη να είναι top. Να είναι και καλύτερη. Να την έχει επιλέξει και ο ίδιος. Ακριβώς. Να έχει δει το ψάρι το οποίο ξέρει ότι θα το φάει αυτός που θα πάει ο επισκέπτης, ο τουρίστας και θα είναι εγγυημένη ποιότητα. Η ταβέρνα είναι μια οικογενειακή ταβέρνα που ξεκίνησε από καιρό και μάλιστα ο ιδιοκτήτης αυτοπροσδιορίζεται Σπάρτακος. Θες να μάθεις γιατί? Θέλω. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί. Τι μπορεί να βρει εδώ σε αυτή την ωραία ψαροταβέρνα που βρίσκεται στην καρδιά της Ακίνθου, στο λιμάνι ακριβώς απέναντι, κάποιος που θα έρθει πρώτη φορά? Όπως λέει και το ίδιο το όνομα, θα βρει φρέσκα ψάρια για θαλασσινά, πάρα πολύ ωραίες ποικιλίες. Κάνουμε πάρα πολύ ωραία πιάτα με ζυμαρικά, με γαρδομακαρονάδα, με θαλασσινά μακαρονάδα, ριζότα. Γενικά ψαρομεζέδες, ουζομεζέδες και έχει επιλογές επίσης από ελληνική κουζίνα και τη ώρα, πιο λίγες επιλογές βέβαια. Τι βλέπετε πως προτιμάει ο κόσμος περισσότερο, ποιο πιάτο? Ο κόσμος προτιμάει τα ψάρια και τα θαλασσινά, γιατί στη Ζάκυνθο για κάποιο παράδοξο τρόπο υπάρχουν λίγες οι ψαροταβέρνες και γενικά η εξεδίκηση στο ψάρι είναι μικρή. Οπότε εμείς εδώ πάνω σε αυτό πατάμε. Έχουμε ταυτότητα πάνω στα ψάρια και στα θαλασσινά. Κάτι που ο κόσμος αναζητάει. Δεν θέλει εστιατόρια, να το συγγνώμη τη λέξη, αχταρμά. Θέλει εστιατόρια που να έχει ταυτότητα. Εμείς ήδη από πολλά χρόνια έχουμε ταυτότητα και η ταυτότητά μας είναι ψάρια, θαλασσινά, ψάρια φρέσκα ντόπια. Στηρίζουμε και την τοπική αγορά και τους ψαράδες μας. Και έχουμε από μικρό ψαράκι μέχρι οτιδήποτε θέλει. Ξηφία, μαλλιάδικα, φαγκρία, τσιπούρες, λαβράκια, τα πάντα. Όπως μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία είναι οικογενειακή, και να μας πείτε και λίγο την ιστορία, δηλαδή πώς ξεκίνησε αυτό το όνειρο για να γίνει πραγματικότητα. Λέξη κλειδί είναι το όνειρο. Ήμασταν με την γυναίκα μου νιόπανδρη το 2000. Κάναμε το πρώτο συμβόλαιο και φτιάξαμε το εστιατόριο το 2001. Το 2001 γεννήθηκε και ο πρώτος μας γιος, ο οποίος σήμερα μαζί με τον άλλο με το γιο που γεννήθηκε το 2003 εργάζονται στο εστιατόριο, οπότε έχουμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο επιχειρηματικό και οικογενειακό. Είμαστε όλοι ενωμένοι και αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Και ο κόσμος το αναγνωρίζει, βλέπει την οικογενειακή προσπάθεια, βλέπει αυτό που πραγματικά πουλάμε, που είναι η οικογένεια και η ποιότητα. Επιστροφή στη Ζάκυνθο, επιστροφή στο Sea Sky Restaurant, εδώ με την υπέροχη θέα στο Τσιλιβί. Και η Ζάκυνθος, εκτός όλων των άλλων των όμορφων, είναι η πατρίδα τόσων καλλιτεχνών, τόσων ποιητών, τόσων ανθρώπων που με τα χέρια τους και το μυαλό τους φτιάχνουν πράγματα τα οποία εμείς οι υπόλοιποι, οι ταπεινοί, τα θαυμάζουμε. Γιατί δεν έχουμε αυτή την ικανότητα να μπορούμε κι εμείς μέσα από τη συγγραφή μας ή μέσα από την καλλιτεχνία μας, ζωγραφική μας, να δείξουμε κάποια πράγματα. Έχουμε τη χαρά μαζί μας να έχουμε τον κύριο Πιλαρινό, τον κύριο Βάγκο Πιλαρινό, ζωγράφο. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ.
Και κύριε Πιλαρινέ, αφορμή για να είμαστε εδώ παρέα είναι καταρχήν, και θα ξεκινήσουμε από αυτό, μία έκθεση ζωγραφικής που υπάρχει αυτό το διάστημα στο νησί και θα είναι μέχρι και μέσα Σεπτέμβριο, δεν κάνω λάθος. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου είναι. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Μιλήστε μας λίγο για την έκθεση καταρχήν, πού στεγάζεται, ποια ήταν η έμπνευσή σας, τι έργα εκθέτεται. Ναι. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Σημεία ονείρων». Είναι 22 έργα, τα οποία είναι τοπία λίγο σουρεαλιστικά, θα έλεγα, τα οποία μοιάζουν, κατά τη δική μου σκέψη, λίγο με όνειρα που βλέπει κάποιος. Παρουσιάζονται στο Βασιλικό σε ένα ελαιοτριβείο. Είναι το ελαιοτριβείο Λογοθέτη. Είναι ένα νέο ελαιοτριβείο που λειτουργεί όπως λειτουργούσαν τα παλιά, με μιλόπετρες. Και θα είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου εκεί. Έτσι, γενικά, αυτό είναι η ιδέα όλου της πακέτου. Η πορεία σας, η ζωγραφική σας πορεία, ξεκίνησε πότε και με τι υλικά πραγματεύεστε και οι εμπνεύσεις σας από πού πηγάζουν? Εντάξει, η πρώτη έκθεση που έκανα ήταν το 2005. Ζωγράφισα προσεισμικά τοπία της Ζακύνθου και είχα κάνει την έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο. Εντάξει, μετά ακολούθησαν και άλλες εκθέσεις και στην Αθήνα και εκτός Ελλάδας. Τώρα αυτή είναι η τελευταία. Εντάξει, η πρώτη έκθεση ήταν πολύ συγκεκριμένα τοπία, δηλαδή από παλιές φωτογραφίες της Ζακύνθου πριν το σεισμό, ζωγράφιζα αυτά που έβλεπα. Μετά λίγο άλλαξε έτσι ο τρόπος μου και ουσιαστικά σκηνοθετώ τα έργα. Υπάρχει η αφορμή ενός τοπίου, αλλά μέσα σε αυτό το τοπίο υπάρχουν διάφορα πράγματα που είτε είναι, μπορούν να συμβούν, είτε δεν μπορούν, όπως ξέρω, άνθρωποι να είναι στον ουρανό ή να κινούνται παράλογα. Είναι εποχές για να εύκολες ή δύσκολες για να εμπνευστεί κάποιος? Δηλαδή, μέσα από τη δυσκολία, νομίζω συνήθως ο καλλιτεχνικός ίστρος ανεβαίνει. Σε εσάς λειτουργεί αυτό? Δεν ξέρω, εξαρτάται. Οι εποχές που ζούμε τώρα είναι δύσκολες. Θεωρώ πως ζήσαμε κάποιες δυσκολίες. Είναι όλα πάνε συγκριτικά. Σίγουρα, απλά έτσι, θέλω να πω, λόγω πανδημίας, λόγω οικονομικών. Ναι. Μην αναλύσω τώρα τη δυσχέρεια. Απλά εννοώ αν εσείς εμπνευστήκατε μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Ναι, είναι η ιδέα πώς βλέπει κανείς τον ποτήρι, αν το βλέπει μισογεμάτο ή μισοάδιο. Σωστό και αυτό. Ωραία, να το πούμε αλλιώς τότε, ότι ναι, η Ζάκυνθος τουριστικά αναπτύσσεται, πολιτιστικά, πολιτισμικά όμως έχει τα φόντα αυτήν την περίοδο να αναπτυχθεί. Η άποψή μου είναι ότι η Ζάκυνθος έχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό καλλιτεχνικά. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παράγουν σε διάφορους τομείς πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σε αυτό που υστερεί είναι στη διαχείριση. Δηλαδή, όλο αυτό ο πλούτος που υπάρχει γενικώς μένει ιδιωτικά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε χώροι, ούτε υπάρχουν λίγοι ιδιώτες που το καταφέρουν. Γενικά είναι φτωχό το σύστημα της διαχείρισης. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει ένας χώρος να εκτεθεί μια έκθεση ζωγραφικής. Από πότε κάποιος Ζακυνθινός είδε μια έκθεση ζωγραφικής? Γι' αυτό βρήκατε κι εσείς έναν εναλλακτικό χώρο όπως το ελαιοτριβείο που... Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή, εγώ εντάξει, κάνω έτσι μια έκθεση κάθε 2-3 χρόνια, συνήθως σε ένα υπαίθριο χώρο. Και προσπαθώ αυτός ο υπαίθριος χώρος να είναι κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και έχει κάποια αξία, είτε φυσικού περιβάλλοντος, είτε ιστορική, όπως είναι η Βαρδιόλα που είναι πίσω μας, που είχα κάνει το 2017. Εντάξει, αυτά τότε είναι και για μια νύχτα, διότι στο ύπεθρο δεν μπορεί να μείνει. Ναι, σωστά. Και αυτή όμως, επειδή υπάρχει έτσι το χώρος κλειστός, θα είναι και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει στο νησί της Ζακύνθου, για να πούμε ότι πολιτιστικά ή και ακόμα και έτσι καλλιτεχνικά να πω, θα μπορούσε έτσι να δώσει κάτι στους νέους? Να πάμε και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες ενέργειες, όπως είπατε και νωρίτερα, κάποιες ενέργειες που λείπουν. Γιατί αυτό πάει, νομίζω, από γενιά σε γενιά. Το ένστικτο, η καλλιτεχνική έτσι, άποψη, η καλλιτεχνική φλέβα. Και εσείς, νομίζω, επειδή την έχετε, θα θέλετε να τη δώσετε σαν παρακαταθήκη στους Ζακυνθινούς, ίσως. Τι θα έπρεπε να γίνει, λοιπόν, για να αποκτήσετε κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα? Ναι. Αυτό λέγεται πολιτιστική διαχείριση. Ίσως δεν είναι σίγουρα, κατάλληλο ναι. Να σας πω. Σαν καλλιτέχνης, δηλαδή, επειδή το διαχειρίζεται και ασχολείστε και χρόνια, γι' αυτό το ρωτάω. Εντάξει, στο δικό μου αντικείμενο που είναι η ζωγραφική,
πραγματικά δεν υπάρχει ένας χώρος που να γίνονται εκθέσεις. Άρα ένας χώρος είναι απαραίτητος. Η έκθεση αυτή, ας πούμε, που έκανα, έγινε πριν στην Αθήνα και πριν έγινε στη Λευκάδα, η οποία έχει δύο χώρους που εκθέτει και εγώ ήμουν ο πρώτος που ξεκίνησα το Μάιο, μέχρι τώρα έχει κάνει 4 εκθέσεις πολύ γνωστών ζωγράφων. Οπότε σίγουρα είναι ένας χώρος το βασικό. Ευχόμαστε όταν θα ξανασυναντηθούμε να υπάρχει ο χώρος. Για να υπάρχει χώρος, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να διαχειριστούν αυτά τα πράγματα, που να ξέρουν και να έχουν όρεξη και να το κάνουν. Ναι, ίσως άνθρωποι. Δεν ξέρω ίσως γιατί πρέπει πάει να και με νέοι, το... τώρα, το νέο να σημείο. Έχουν εννοώ διάθεση, καταλάβατε πώς το εννοώ. Αυτό να έχουν διάθεση, μεράκι, να το αγαπάνε. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, προφανώς. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την όμορφη αυτή συζήτηση. Ελπίζουμε και η έκθεσή σας να πάει πάρα πολύ καλά. Οι Ζακυνθινοί να την αγκαλιάσουν. Και οι τουρίστες να την αγκαλιάσουν. Και να την δούμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ίσως και στην Πάτρα, ίσως και στη δική μας περιφέρεια, ίσως και στην Τρίπολη. Όχι, ίσως κάπου αλλού. Θα ταξιδέψει. Θα ταξιδέψει. Όμως να ταξιδέψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο καλύτερος τρόπος, Αγγελική, για να γνωρίσεις και εσύ και οι τηλεθεατές που θα επισκεφθούν το νησί μες το καλοκαίρι όλη τη Ζάκυνθο, είναι να κάνεις το γύρο του νησιού, ειδικά το βόρειο κομμάτι της, που έχει σπηλιές, ναυάγια, ομορφιές, γαλαζοπράσινα νερά, είναι ένας φανταστικός τόπος. Ελένη, συγγνώμη, το έκανα. Πότε το έκανες? Έκανα το γύρο του νησιού. Επειδή ήρθες μια μέρα πιο νωρίς, πρόλαβες και το έκανες, είχαμε πει θα το κάνουμε μαζί γι' αυτό. Ακτύπης κρούζης. Δεν άντεξα. Ήθελα να κάνω το γύρο του νησιού. Χαίρομαι που το ζήσες. Εντάξει, το έζησα. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν. Δεν ξέρω αν μετράει αυτό. Μετράει την ώρα πολύ. Που γύρναγα το νησί. Να πούμε, πήγαμε σε κάτι ωραίες σπηλιές. Να πούμε ότι βουτήξαμε κιόλας μέσα. Α, μπορείς και βουτάς από. Κάνεις κάποιες βουτιές άμα θες. Εννοείται ότι ο κόσμος, όποιος το επιλέγει και βουτάει, γιατί είναι αρκετά βαθιά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να καταλάβεις, δηλαδή, να ζήσεις όλη την εμπειρία σε αυτή την όμορφη βόλτα που θα σου κάνει. Με την ασφάλεια της ακτύπης κρούζης, έτσι. Εννοείται. Υπάρχουν τρία σκέλη. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις. Να πας μόνο στις μπλες πηγές. Μπορείς να κάνεις όμως και private. Δηλαδή, tour. Χωρίς να έχεις άλλους που να σε απασχολούν, χωρίς να έχεις άλλους τουρίστες μέσα στο καραβάκι σου. Ό,τι θες κάνεις. Υπάρχουν ώρες που μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να κλείσεις εσύ το ραντεβού σου, να κάνεις το γύρο και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά. Τραβήξατε πλάνα από τη βόλτα σου? Γίνεται να μην τραβήξεις πλάνα? Θέλω να τα δω, τα έχουμε. Θα τα δεις. Πάμε να τα δούμε μαζί. Η Actipis Cruises είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει εκδρομές στο νησί από το 1988. Μετά το μεγάλο πάθος για τη θάλασσα, την αγάπη και την χιλιάδες μίλια εμπειρία τους, αποφάσισαν να προσφέρουν μικρές κρουαζιέρες στους τουρίστες του νησιού. Actipis Cruises αποτελεί μια ιστορική εταιρεία, καθώς είναι η πρώτη που καθιέρωσε τις θαλάσσιες περιηγήσεις, το ναυάγιο και τα γαλάζια σπήλαια. Ο ιδρυτής της, Ανδρέας Actipis, ήταν ο πρώτος που εγκαταστάθηκε στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, εδώ που βρισκόμαστε και σήμερα αυτή τη στιγμή. Και με το καΐκι του, περίπου το έτος 1976, ξεκίνησε να προσφέρει θαλάσσιες περιηγήσεις, αρχικά στην περιοχή των γαλάζιων σπηλαίων μόνο, και στη συνέχεια, όταν συνέβη και το γνωστό σε όλους ναυάγιο, προσέθεσε και την περιοχή αυτή στο tour του. Η εταιρεία μας προσφέρει λοιπόν θαλάσσιες περιηγήσεις στις περιοχές αυτές, με προτεραιότητες φυσικά να είναι πάντα η άμεση εξυπηρέτηση, η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και η ασφάλεια των πελατών της εταιρείας. Το προσωπικό μας είναι η καρδιά της εταιρείας, αποτελείται από έμπειρους καπετάνιους που έχουν όρεξη για δουλειά και να ικανοποιήσουν τους περιηγητές που επιλέγουν την εταιρεία μας. Και να σας πω ότι πλέον εκτελούμε δρομολόγια όλο το χρόνο, όχι μόνο τους θερινούς μήνες και φυσικά καιρού επιτρέποντος. Η οικογενειακή επιχείρηση Actipis βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Ζακύνθου, στο πλησιέστερο μέρος από το ναυάγιο και τις γαλάζιες σπηλιές. Τα σκάφη είναι γρήγορα και ασφαλή, τα περισσότερα από τα οποία έχουν γυάλινο πάτο για να σας μεταφέρουν στα κορυφαία αξιοθέατα του νησιού.
εκδρομές μας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Έχουμε αρχικά το μικρό tour που περιλαμβάνει μόνο τα γαλάζια σπήλαια. Εκεί ο κάθε πελάτης έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε ειδηλιακά τοπία, να εξερευνήσει τα γαλάζια σπήλαια, να δει τα γαλάζια νερά και φυσικά να έχει και μια στάση για μπάνιο. Αυτό διαρκεί μια ώρα. Μια δεύτερη επιλογή είναι το tour των τριών ωρών. Εκεί υπάρχουν δύο στάσεις για μπάνιο. Αρχικά η αναχώρηση γίνεται από εδώ με τα βαρκάκια που βλέπετε. Πηγαίνουμε πρώτα στο ναυάγιο. Υπάρχει μια στάση για μπάνιο εκεί μια ώρα. Στην επιστροφή περνάμε τα γαλάζια σπήλαια. Υπάρχει και εκεί στάση για μπάνιο, περίπου 20 λεπτά και ερχόμαστε πάλι εδώ πέρα. Και επίσης για τους πελάτες που θα ήθελαν μια πιο ιδιωτική ξενάγηση, υπάρχει η επιλογή της ιδιωτικής περιήγησης. Παίρνουν το καραβάκι μόνοι τους μαζί με τον καπετάνιο και σε συνεργασία με εμάς και σε συνεννόηση διαμορφώνουμε το tour των παραλίων που θα επισκεφθούν. Οι γαλάζιες σπηλιές οφείλουν το όνομά τους στις ιδιαίτερες ανακλάσεις που παίρνει το νερό στο εσωτερικό τους. Σε πολλές από αυτές τις σπηλιές είναι δυνατόν να μπει κανείς με ένα μικρό ή μέτριο σκάφος, ενώ άλλες μπορούν να τις εξερευνήσουν μόνο έμπειροι, κολυμβητές και δίτες. Οι γαλάζιες σπηλιές αποτελούνται από ιδιότυπους γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν δημιουργήσει μια σειρά σπηλαίων κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής του νησιού. Αρχίζουν αμέσως μετά τον Άγιο Νικόλαο για να τελειώσουν κοντά στο ακροτήριο Σχοινάρι. Τι όμορφα και τι γλυκά περνάμε εδώ στη Ζάκυνθο, Αγγελική μου. Και θες να φας ένα γλυκό τώρα. Γιατί γίνεται ωραία. Είδαμε γαστρονομικούς θησαυρούς, είδαμε ωραίους πολιτιστικούς θησαυρούς. Όλα αυτά δεν πρέπει να έχουν και ένα γλυκάκι για το τέλος. Καλά, εννοείται. Και θα σε πάω σε ένα πολύ μοναδικό γλυκό. Το γλυκό Καμινάδα. Το οποίο είναι ζύμη. Είναι όνομα γλυκού Καμινάδα. Είναι σαν την Καμινάδα που βλέπω απέναντί μου αυτή τη στιγμή, δεν τη βλέπετε εσείς. Είναι σαν Καμινάδα, απλά έχει μέσα και παγωτό ή και σοκολάτα, απ' έξω ζάχαρη κρυσταλλική. Γενικά είναι μοναδικό. Και νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα να σου πω, όσο και να τον αλλοιούμε το γλυκό, άμα δεν το δεις, δεν θα καταλάβεις. Να σου πω και κάτι, και άμα δεν το γευτείς κιόλας. Πάμε να φάμε λοιπόν ένα γλυκό. Πάμε να φάμε με τα μάτια για αρχή και στην πορεία εύχομαι να φτάσετε όλοι στη Ζάκυνθο και να γευτείτε Καμινάδα. Η Καμινάδα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Ουγγαρίας. Στην Ουγγαρία το ονομάζουν κούρτος. Είναι ένα street food, το παρασκευάζουν κυρίως σε υπαίθριες εκδηλώσεις, γιορτές, φεστιβάλ κτλ. Ιστορικά χάνεται η γέννησή του, ας πούμε, περίπου στο 1500. Αρχικά δεν ήταν γλυκό, ήταν ένα ζυμαράκι. Μετά προσθέθηκε η ζάχαρη και η κανέλα, που είναι και η παραδοσιακή γεύση του γλυκού. Και τώρα στα χέρια μας έχει μετατραπεί σε πιο ελληνική εκδοχή με σοκολάτες, πραλίνα μπουένο και διάφορα άλλα toppings, μπισκότα και διάφορα. Εμείς το γνωρίσαμε στην Ουγγαρία, πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι εκεί. Μας άρεσε πάρα πολύ σαν προϊόν. Είναι κάτι το οποίο περπατάς σε μια πλατεία και παρασκευάζεται και μυρίζει όλη η πλατεία όμορφα. Πάρα πολύ νόστιμο σαν προϊόν. Έτσι ψαχνόμασταν και εμείς επιχειρηματικά εκείνο το διάστημα, το 2014 που ξεκίνησα εδώ στην Ελλάδα. Διατήρησα το χαρακτήρα του street food, δηλαδή και στην Ελλάδα το εφάρμοσα σαν street food και όχι αρχικά σε μαγαζί. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και να πηγαίνουμε στις τοπικές γιορτές και να πουλάμε το προϊόν. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Ξεκινάει πλέον και γίνεται η Καμινάδα ένα έθιμο. Δηλαδή οι πελάτες μας που έρχονται να πάρουν το προϊόν μας λένε και του χρόνου. Περιμένουν την ημερομηνία αυτή που ερχόμαστε κάθε χρόνο να πάνε την Καμινάδα. Τη Ζάκυνθο που μας αγαπάνε πάρα πολύ. Θα είμαστε από τις 21 Αυγούστου έως τις 26. Με αφορμή την γιορτή του Αγίου Διονυσίου που τον γιορτάζουν στις 24 Αυγούστου.
Είναι πολλοί κόσμος που μας ρωτάει πού θα μας βρει κάθε φορά. Αναρτάμε το πρόγραμμά μας στα social media της Καμινάδας. Αν πατήσει κάποιος τη λέξη, τη φράση «γλυκό Καμινάδα» στο Facebook μπορεί να μας βρει. Και εκεί αναρτάμε κάθε φορά το πρόγραμμά μας, πού θα βρισκόμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και να ενημερώνεται ο πελάτης μας για το πρόγραμμά μας. Το Sea Sky Restaurant εδώ στο Τσιλιβί απολαμβάνουμε κοκτέιλ ήλιο θάλασσα που σε λίγο θα βουτήξουμε. Πιες και λίγο να μας πεις και την γνώμη σου, γιατί εγώ δοκίμασα από το άλλο. Είναι my time. Είναι εκπληκτικό. Πίστεψέ με, πρέπει να δοκιμάσετε να έρθετε εδώ στο ξενοδοχείο στο Sea Sky να πιείτε τα υπέροχα κοκτέιλ. Εδώ λοιπόν, εκτός από τα υπέροχα κοκτέιλ, έχουμε και υπέροχη παρέα. Και κάθε φορά ένας διαφορετικός καλεσμένος μας δίνει τη γνώση του για τη Ζάκυνθο, για το νησί αυτό το αγαπημένο τόσο. Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Τσίπηρα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στην όμορφη Ζάκυνθο και σε αυτό το φανταστικό τοπίο. Νομίζω ότι όσοι τηλεθεατές μας βλέπουν, ζηλεύουν τώρα. Ζηλεύουν, αυτό είναι το σίγουρο. Οι ιδιότητές σας πάρα πολλές, δραστηριοποιήστε και χαιρόμαστε πάρα πολύ να έχουμε δραστήριους ανθρώπους δίπλα μας, να έχουν γνώση για πολλά θέματα. Ας αρχίσουμε όμως από το ρόλο σας στο επιμελητήριο, Ζακίνθο. Και να πούμε κιόλας, συγγνώμη Ελένη, ναι. Απλά να πούμε ότι επειδή ο κύριος Κότσης δεν κατάφερε κιόλας να βρεθεί στην παρέα μας, ότι εκπροσωπείτε και με τον καλύτερο τρόπο εσείς τον κύριο Κότση αυτή τη φορά κοντά μας. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι ήθελε ο πρόεδρος να είναι στην παρέα μας. Αλλά έστειλε έναν άξιο ανταποκριτή. Τα συλλογικά όργανα νομίζω ότι έχουν επιτυχία όταν διοικούνται από ομάδα. Και πραγματικά αυτό ισχύει στην περίπτωσή μας και υπάρχει αλληλοκάλυψη και έτσι φέρνουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα και τοπικά στο αντικείμενο που έχουμε αναλάβει την ευθύνη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Γιατί το επιμελητήριο Ζακίνθου πραγματικά, που δραστηριοποιούμαστε εμείς ως κανάλι στην περιφέρεια, την ευρύτερη Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Στερεάς, Νότιας, είναι από τα επιμελητήρια τα οποία ξεχωρίζουν για τις δράσεις τους, για την ομόνοια που έχει σε κάποιες αποφάσεις. Και δώσατε πολύ ωραία αφορμή για το πόσο ωραία λειτουργεί η συλλογικότητα και η ομάδα. Πώς καταφέρνετε λοιπόν? Και πράγματι, νομίζω έχει να κάνει με τους στόχους που έχουμε και σίγουρα έχει να κάνει με το όραμα. Και το όραμα για ένα νησί και η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής και το περιβάλλον να είναι όσο καλύτερο γίνεται. Πράγματι, η Ζάκυνθο είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά νησιά της χώρας μας. Με μια προσέλευση από όλο τον κόσμο, έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη φήμη και προσπαθούμε εμείς σαν επιμελητήριο να προωθήσουμε το νησί μας, να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις, να τις αναβαθμίσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πολύ μεγάλες ανάγκες σήμερα που έχουμε για να ικανοποιήσουμε αυτή την τουριστική βιομηχανία. Και νομίζω ότι έχουν πετύχει οι επιχειρηματίες της Ζακύνθου. Βλέπουμε τις υποδομές των επιχειρήσεων που είναι άριστες, μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα επίπεδα και τις δυνατότητες οικονομικές, όλα τα πορτοφόλια δηλαδή, και να φεύγουν από εδώ ικανοποιημένοι. Αυτή είναι η προσπάθεια δική μας και νομίζω ότι μας στηρίζει η κοινωνία σε αυτό και νομίζω και οι υπόλοιποι παραγωγικοί φορείς που συμμετέχουμε μαζί σε αυτή τη διαδικασία μπορούμε και συνοιόμαστε δημιουργώντας αυτούς τους στόχους. Οι πιο ανθοφόρες επιχειρήσεις είναι οι τουριστικές στη Ζάκυνθο, ή να το πω ανάποδα, για να ανθοφορήσεις επιχειρηματικά θα πρέπει να ασχοληθείς με τον τουρισμό στη Ζάκυνθο, ή υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που κρατάνε θερμοπύλες, να το πω έτσι, και το χειμώνα? Και πολύ καλά κάνετε και το θέτετε έτσι, διότι οπωσδήποτε σε ένα νησί τουριστικό το 85% της δραστηριότητας οικονομικής είναι η τουριστική δραστηριότητα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε και να στηρίξουμε το υπόλοιπο 15% για να διατηρήσουμε μια διαφοροποίηση και να διατηρήσουμε κάτι το οποίο είναι η παράδοσή μας. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος έχει να κάνει με την παραγωγή, με την μεταποίηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τουρισμό, διότι τα προϊόντα αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία γεύονται οι επισκέπτες μας στα εστιατόρια μας, στα παραδοσιακά, στα ξενοδοχεία. Βλέπουν
το περιβάλλον εκεί που καλλιεργείται η ελιά ή το σταφύλι ή η σταφίδα βλέπουν περιποιημένα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την εικόνα που δίνουμε. Έτσι, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε ένα νησί το οποίο είναι μια σκέτη τουριστική βιομηχανία. Και νομίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Και το μοντέλο αυτό είναι που θα δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες. Ο μαζικός τουρισμός σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση, ο τουρισμός εμπειριών. Και νομίζω ότι είναι ο σύγχρονος τρόπος. Οπότε οι στόχοι του επιμελητηρίου Ζακίνθου το επόμενο διάστημα είναι αρκετοί από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έχετε βάλει αρκετά ψηλά τον πύχη. Δηλαδή κάποια πράγματα, ίσως κάποια άλλοι δεν τα προσπάθησαν καν. Εσείς όμως τα βάζετε στην ατζέντα σας, δηλαδή τολμάτε. Δημιουργούμε τους στόχους, δημιουργούμε τις υποδομές, δηλαδή τις δομές που θα τρέξουν αυτά, δηλαδή όπως η αναπτυξιακή μας εταιρεία, όπου είμαι και εγώ πρόεδρος, και βάζοντας τους στόχους μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή να μπορέσουν και οι επιχειρηματίες να χρηματοδοτηθούν και να στηριχθούν, να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους σε μια κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Νομίζω ότι στο μέλλον όμως είναι αυτό που θα μας δώσει την βιώσιμη ανάπτυξη που ζητάμε και έχουμε ανάγκη και πολλές φορές ακούμε για την αναβάθμιση των επισκεπτών που έρχονται πιο ποιοτικοί. Να ξέρετε ότι είμαι της λογικής και της φιλοσοφίας ότι το επίπεδο του τουρισμού είναι αυτό. Είναι τι προϊόν έχουμε εμείς και τι παρουσιάζουμε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και εκεί στοχεύουμε με τις επιχειρήσεις να προωθήσουμε μια άλλη λογική πλέον. Μια άλλη λογική, η οποία είναι και πιο σύγχρονη. Είναι και πολύ ανταγωνιστικός ο τουρισμός πλέον. Δηλαδή, εάν δεν ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο, θα μείνουμε πίσω. Δηλαδή με το πώς προχωράει και όλη η εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι, πρέπει να είμαστε μέσα στις σύγχρονες εποχές. Βλέπουμε πλέον ανταγωνιζόμαστε άλλες περιοχές όπως στην Ισπανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, όπου ο πελάτης στην Βόρεια Ευρώπη ή οπουδήποτε βλέπει μπροστά του διάφορους προορισμούς. Και πλέον θα πρέπει να καταλαβαίνει και να ταυτίζεται ή να ταυτίζει το όνομα Ζάκυνθος με κάτι και να ξέρει ότι η Ζάκυνθος έχει αυτό, έχει αυτή την εμπειρία, έχει αυτά. Δηλαδή, και όπως αντίστοιχα και άλλες περιοχές. Άρα είναι αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε τα θέματα, να δημιουργήσουμε την λογική αυτή για να μπορέσει να έρχεται να έχει όσο το περισσότερη διαφορετικότητα και να ζήσει διαφορετικές εμπειρίες. Ζάκυνθος έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πάρα πολλά. Αυτά λοιπόν και εσείς και πολλοί άνθρωποι δραστήριοι προσπαθούν να τα προβάλλουν και να τα κρατήσουν. Και ευχόμαστε πραγματικά, ευχαριστώντας σας κιόλας για αυτή τη συνέντευξη, καλύτερα. Να συνεχίσετε και να επιμένετε. Ευχαριστούμε που ήρθατε στη Ζάκυνθο. Πραγματικά, να σας φιλοξενήσουμε εδώ, να μείνετε όσο μπορείτε περισσότερο. Αξίζει, για να απολαύσετε κι εσείς το καλοκαίρι, το όμορφο καλοκαίρι. Και καλούμε όλους να έρθουν. Η Ζάκυνθο είναι ένας προορισμός για όλους τους, όλα τα επίπεδα, για όλες τις δυνατότητες. Και καλά και φτηνά. Και για όλες τις εποχές, θα πρόσθετα εγώ. Και όλες τις εποχές. Θα μπορούσε, ναι. Ακόμα και αν είναι νησί, δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά, δεν είναι μόνο η καλοκαίρι. Και ο τουρισμός προχωράει η διεύρυνση της περίοδου και στον Οκτώβρη. Δηλαδή, φαίνεται ότι θα έχουμε ένα καλό μήνα ακόμα και τον Οκτώβρη. Και όσο πάει, νομίζω ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να έχουμε και πέραν του Οκτώβρη και πριν από τον Απρίλη επισκέπτες. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και τώρα, Ελένη, θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο κατάστημα το οποίο μας φιλοξένησε. Είδαμε τι έχει μέσα, παιδικά, αλλά όχι μόνο για νεογέννητα, αλλά και για, νομίζω, όποια ηλικία μπορείς να φανταστείς. Αρκεί γιατί να είσαι παιδί. Ακριβώς. Όχι μόνο παιδί, έχει και λευκά είδη. Δηλαδή και για μεγάλους, αλλά έχει και την οτροπία της Μοντεσόρη. Δηλαδή της νοοτροπίας ότι το παιδάκι πιάνει ξύλινα παιχνίδια. Μάλιστα. Είναι αυτόνομο. Δηλαδή πολύ έχει αυτή χαίρομαι την και εντυπωσιάζομαι που στη Ζάκυνθο θα υπάρχει ένα κατάστημα
το οποίο έχει την κατεύθυνση Montessori και υποστηρίζει αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να ξέρεις ότι στο χώρο τους, γιατί είναι το μοναδικό νομίζω κατάστημα που το έχει αυτό, έχει ξεχωριστό χώρο που το παιδάκι, αν πάει με τους γονείς, μπορεί να ζωγραφίσει, να παίξει. Η μαμά μπορεί να θυλάσει το παιδάκι της. Έχει και καναπέ ολόκληρο εκεί. Μπορείς να το θυλάσει ή να ταΐσεις. Mm-hmm. Και μπορείς ακόμα και να το αλλάξει. Έχει και αλλαξιέρα μέσα. Έναν τελείως ξεχωριστό χώρο από το μαγαζί, που μπορεί ο γονιός να πηγαίνει, ας πούμε, να βλέπει παιχνίδια, να βλέπει γυαλιά ηλίου, να βλέπει μαγιό, το οτιδήποτε. Μεγάλη ποικιλία, καταλαβαίνω. Και το παιδί εκείνη τη στιγμή, επειδή μπορεί και να βαριέται, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Το παιδάκι θέλει το χώρο του, έχει χώρο ξεχωριστό να ζωγραφίσει και να κάνει ό,τι θέλει. Τι σημαίνει ο τίτλος Νάκα Νούκα? Λοιπόν, Νάκα Νούκα ήταν μια ιδέα της ιδιοκτήτριας και του ιδιοκτήτη, οι οποίοι είναι ζευγάρι παντρεμένοι με παιδάκι. Και το παιδάκι το πήγαιναν για ύπνο και του έλεγε Νάνι, Νάνι, και κάπως έτσι βγήκε το Νάκα Νούκα, που κάπως αυτοί το είχαν στο μυαλό τους σαν όνειρα γλυκά. Το οποίο καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει ότι οι παροχές του καταστήματος είναι το παιδάκι να έχει όνειρα γλυκά, να είναι έτσι στο κρεβατάκι του ήρεμο, γιατί έχει όλα τα πάντα αυτό το κατάστημα. Πάμε να ταξιδέψουμε και εμείς γλυκά σε αυτό το κατάστημα, να το δω κι εγώ. Το κατάστημα Νάκα Νούκα Kids Concept Store είναι ένα νέο βρεφικό και παιδικό κατάστημα στο νησί που θα σας μαγέψει. Θα βρείτε υπέροχα ποιοτικά λευκά είδη, όπως εντονάκια, μουσελίνες, κουβέρτες, παπλώματα και πετσετούλες, σε μοτίβα που θα σας ξετρελάνουν, για το λίκνο και την κούνια του μωρού σας, αλλά και για τα κρεβατάκια των μικρών μας φίλων. Αποκλειστικά στο κατάστημα θα βρείτε τα προϊόντα της εταιρείας Λαμιλού, καθώς και τις φανταστικές φωλιές φτιαγμένες από αντιαλλεργικά υλικά, οι οποίες θα χαρίσουν έναν ασφαλή, άνετο και γλυκό ύπνο στα μωράκια σας. Εκτός από την πρίκα των μικρών μας φίλων, εδώ θα βρείτε λούτρινα και ξύλινα παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. Η Little Dutch πρωταγωνιστή. Σκηνές, κουκλόσπιτα, κουζίνες, πάγκι, εργασίας, ποδήλατα, κούκλες, παζλ και παιχνίδια ρόλων θα σας αφήσουν άφωνους. Την τιμητική τους έχουν φυσικά τα πατίνια της Scoot & Ride, που θα σας εκπλήξουν με την ικανότητά τους να μεταμορφώνονται. Βρεφικά και παιδικά σκεύη διατροφής που ξεχωρίζουν, όπως πανέμορφα και χρηστικά ποτηράκια νερού, θερμός νερού και φαγητού. Παράλληλα, μπορείτε να επιλέξετε πανέμορφα σχολικά είδη από μια μεγάλη συλλογή με τσαντούλες, παγουράκια, φαγητοδοχεία για τον παιδικό σταθμό, τον Ήπιο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Φυσικά, η συλλογή ολοκληρώνεται και με πανέμορφα σακίδια για γονείς. Στο κατάστημα, όταν θα έρθουν οι γονείς με τα παιδιά τους, μπορούν ακόμα και οι μικροί μας φίλοι να απασχοληθούν με έναν ξεχωριστό χώρο, ο οποίος έχει παιδικά παιχνίδια, ακόμα και πολυθρόνα που μπορεί η μητέρα να θυλάσει ή να ταΐσει το παιδί της, ακόμα και αλλαξιέρα. Γυαλάκια από την βρεφική έως και την παιδική ηλικία, μαγιό και ρουχαλάκια, αδιάβροχα μπουφάν, γαλοτσάκια και ομπρελίτσες. Για τα πρώτα έτη των αγαπημένων μας φίλων, πλαισιώνουν αρμονικά τη συλλογή του καταστήματος για να αντίσουν τα όνειρά τους.
Μπορείτε να πάτε έως και την Ταβουλάρη 14 στη Ζάκυνθο και να αφήσετε τη μαγεία να σας συνεπάρει. Να κανούκα και όνειρα γλυκά. Βρισκόμαστε στο μπαρ του Sea Sky Restaurant and Wine Bar και θα γευτούμε τα κοκτέιλ από τα χέρια του ειδικού. Είναι ο Θοδωρής μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χάρηκα. Να μας πεις αρχικά τι μπορεί να βρει κάποιος που έρχεται εδώ και τι κοκτέιλ μπορεί να γευτεί από τα χέρια σου. Καταρχάς, θα τονίσω ότι στα κοκτέιλ μας είναι όλα φρέσκα. Η χυμή είναι φρέσκη πάντα. Έχουμε 10 διαφορετικά κοκτέιλ πέρα του μοχίτο και το άπερον. Οπότε μιλάμε για ποιοτικά κοκτέιλ που δεν είναι απλά έτσι με χυμούς έτοιμους. Είναι η χυμή η οποία είναι φυσική. Χυμούς στήμα εγώ. Απίστευτο. Ναι, και φτιάχνω και δικό μου σιρόπι. Αυτά. Οπότε πόσα κοκτέιλ έχει ο κατάλογος που μπορεί 10. Να βρει κάποιος. 10, δεν κάνω 10 κοκτέιλ. Ναι. Και σήμερα θα φτιάξουμε τι. Ζόμπι. Λοιπόν. Που είναι το πιο δύσκολο κοκτέιλ για μένα. Είναι το πιο δύσκολο κοκτέιλ γιατί. Γιατί έχει τα περισσότερα υλικά. Έχει πάρα πολλά υλικά. Θα το δείτε και τώρα. Ναι, έχει φρέσκο passion fruit, ανανά, σιρόπι passion fruit, φαλένου που είναι ένα λικέρ από ρούμι και τρία διαφορετικά ρούμι. Και χυμό lime και χυμό grapefruit. Έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Νομίζω ίσως είναι και από τα κοκτέιλ που έχει τα περισσότερα υλικά. Έχει, ναι, το ζόμπι. Ναι. Υπάρχει άλλο με τόσα πολλά υλικά. Όχι, όχι. Στη λίστα μας. Σίγουρα είναι αυτό, ναι, ναι, το μοναδικό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τη διαδικασία του κοκτέιλ, εννοείται shaker, για να ξεκινήσουμε να βάλουμε. Τι βάζεις αρχικά? Βάζω τον ανανά. Α, βάζεις ανανά, αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Να βάζεις φρούτο ατόφιο μέσα. Ναι, στο... και θα βγάζω το χυμό από τον ανανά, ουσιαστικά θα το λιώσω. Οπότε καταλαβαίνουμε με το ότι όντως είναι φυσικά όλα όσα βάζεις μέσα. Εννοείται. Passion fruit, τέλεια. Βάζουμε αγκοστούρα bitters, το οποίο είναι από κανέλα. Θέλει λίγο αυτό, γιατί είναι αρκετά δυνατό, έτσι. Ναι, δύο. Είναι αρκετά δυνατό. Ναι. Δύο, λοιπόν. Τέλεια. Και θα το λιώσουμε με το Μάντλερ, έτσι λέγεται. Οπα. Τα πατάει όλα μαζί. Τώρα μας δείχνει ο Θοδωρής όλα τα μυστικά του. μπορείτε να τα αντιγράψετε κι εσείς, άμα είστε στο σπίτι και μας βλέπετε. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι το χέρι του. Το χέρι του, νομίζω, είναι expert πλέον στο κοκτέιλ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τόσο καιρό που, ας πούμε, πίνω κοκτέιλ σε μαγαζιά, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κοκτέιλ που να έχει φυσικό χυμό μέσα. Δηλαδή, αυτή τη διαδικασία δεν την έχω ξαναδεί να την κάνουν σε κατάστημα. Γιατί νομίζω ότι παίρνει και λίγο παραπάνω χρόνο για να ετοιμάσεις όλα. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Η προετοιμασία απαιτεί τουλάχιστον 2-2,5 ώρες. Αλλά το Sea Sky δίνει βάση στην ποιότητα. Εννοείται. Δεν σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, αν παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο η προετοιμασία. Αρκεί ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος για αυτό που θα πιει. Ναι, ναι. Τώρα τι έβαλες, γιατί σε έχασα. Ναι, τώρα έβαλα χυμό lime. Χυμό grapefruit, okay. Έβαλα το passion fruit, το σιρόπι. Από τώρα... δύο μεζούρες. Δύο μεζούρες θέλει το grapefruit. Okay. Μία μεζούρα θέλει το lime. Τον έχασα τώρα, καταλάβατε, επειδή μία τον σιρόπι... απασχολώ. Τώρα τι έβαλες. Τώρα έβαλα το φαλέρνουμ, αυτό το, από το σιρόπι, το λικέρ. Εντάξει, θα χάσετε κάποια βήματα, γιατί απασχολώ τον αγαπητό Θοδωρή, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είμαστε στη δικασία τώρα που έχουμε βάλει αρκετά πράγματα μέσα, τα οποία δεν τα θυμάμαι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα μας τα πει στο τέλος. Ναι. Για να πάρετε χαρτί να σημειώσετε. Τι βάζουμε τώρα? Τώρα θα βάλουμε ρούμι άπλετον. Ρούμι, έτσι. Πολύ ωραίο. Είναι δυνατό αυτό? Είναι δυνατό, αλλά δεν το νιώθεις γιατί έχει πάρα πολλά φρεσκαλικά, όπως είπαμε. Άρα το φρέσκο φρούτο ουσιαστικά ρίχνει και λίγο το αλκοόλ, δεν το καταλαβαίνεις τόσο έντονα. Ναι. Ωραία. Άρα αυτός που του αρέσει έτσι φρουτώδης γεύση, Δεν θα νιώσει έντονα το αλκοόλ, έτσι, σωστά τα λέω? Ναι. Μην λέω και ό,τι να είναι, να τα λέω σωστά. Και εγώ τώρα μαθαίνω από τα χέρια του ειδικού, καταλάβατε τώρα, δεν ξέρω να φτιάχνω κοκτέιλ. Μετά θα μπορώ να το κάνω και εγώ σπίτι, πιστεύεις? Εννοείται. Ωραία. Τώρα τι είναι αυτό? Αυτό ρούμι, είναι όλα αυτά ρούμι διαφορετικά. Διαφορετικά ρούμια. Ναι. Μπορεί να πάει, ας πούμε, σε μια κάβα να πάρει ό,τι να είναι. Άμα συνδυάσεις ρούμια σπίτι, θα βγάλεις κάτι ή θα βγάλεις? Ναι, άμα πάρεις τα ρούμι που απαιτεί, δηλαδή μαύρο ρούμι. Βάζω και 69% ρούμι, και αυτό μαύρο ρούμι είναι, απλά έχει 69% αλκοόλ. Οκ, εντάξει. Κατάλαβες τώρα, να δώσουμε και λίγα tips, ρε παιδί εννοείται, μου, παράλληλα. Βέβαια, εντάξει, δεν θα το γευτείτε όπως το γευτείτε εδώ πέρα. Πρέπει να έρθετε στο μαγαζί να το πιείτε, όπως το γευτείτε από το Θοδωρή. Ο οποίος τώρα βάζει, βλέπω, πάγο, ενημερώνω. Ναι. Είμαστε στη διαδικασία που χτυπάμε.
ρίξω λίγο πολύ ανακάτεμα γιατί είναι πάρα πολλά τα υλικά. Τύπα, παιδί μου, τύπα. Και απολαμβάνεις. Εννοείται. Κοίτα πόσα χρώματα έχει τώρα μέσα. Εν τω μεταξύ έχεις πιέσει τα φρούτα, άρα είναι φυσικός χυμός όντως ανανά και passion fruit. Ναι. Και τώρα για την γαρνιτούρα. Γαρνιτούρα, ωραία. Το μισό lime από το lime που κόψαμε για να βάλουμε μέσα. Και ζάχαρη. Λίγο ζάχαρη. Κρυσταλλική. Την οποία... Α, πάνω στο passion fruit, όχι την... μέσα. Την οποία θα την καραμελώσουμε. Οκ, okay, τέλεια. Και θα προσθέσουμε από πάνω. Αχ, μύρισε. Ρούμι. Εκπληκτικό. Αυτό μπορείς να το πιεις μετά. Ναι, σαν σφινάκι πίνεται αυτό. Άκου εκεί τώρα, να. Και τώρα φωτιά η οποία δεν... Δεν φαίνεται, αλλά έχει πάρει φωτιά. Ναι, ναι. Είναι on fire. Καλαμάκι. Ναι, μισό λεπτό πρέπει να τελειώσει φωτιά για να μην κάνουν τα καλαμάκια. Α, έχεις σβήσει, δεν έχεις σβήσει. Ωραία, εδώ είναι. Μισό λεπτάκι, το βάζω από εδώ. Πάλι και το καλαμάκι. Πέρα σβήσει φωτιά. Φωτιά, ναι. Να φυσήξω να σβήσει φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. Χρόνια πολλά. Να πιω. Ναι, ναι. Θα πω όλη την αλήθεια. Καλή απόλαυση. Αλλού. Το συστήνανε επιφύλακτα. Ζόμπι. Από τα χέρια του Θοδωρή. Που αλλού στο C-Sky. Καλή απόλαυση. Que mostraba el camino los, el camino pasado. Que mostraba el camino los, que mostraba el camino los, el camino pasado. Si mirarte tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, es su reveste. Tres pasos creo mucho me parece. ¿Y cómo volverá? Ya le prende. ¿Y cómo volverá? Και μου στάμα βαμπαρέ
ανάμεσα τα καιρό. Τα σταραμέντζε του κονικτέναζανε, κονικτέναν την εκέ. Τραπιέρε κόμμετε πιέ. Μουσική και στίχη σας από Παλάμπου. Με βάφτισαν Τερέζα και βγήκα μια πινέζα. Μικρή μα αιχμήρη και μετά θέλω τη σαφή. Σου κάνω τη γυναίζα μα δεν φορώ πλερέζα. Με κάθε αφορμή που απαιτεί δακρυβαρή. Δεν θέλω τις δεσμεύσεις ούτε και υποσχέσεις. Για όνειρα και ενδείκτα και άλλα ιδανικά. Μόνο βλέψεις του έρωτα ωρέξεις. Κάνουν τη ζωή μου να περνά ονειρικά. Μα έρχονται τα βράδια, γλυκό πικρά σκοτάδια. Να κλέψουν της καρδιάς μου την ανάγκη για να φύγει. Οι νύχτες του νου μου διαρρήκτες που φέρνουν μες στο νου μου αναπάντητα γιατί. Συστήθηκα Τερέζα και χαρήκα πολύ. Be
Ευχαριστούμε. Τι ωραία που περάσαμε με White Newsies και Έλενα Λύρη, by Έλενα Λύρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το ξενοδοχείο όλοι σας απόλαυσαν. Ερχόντουσαν εδώ πέρα, βγάζανε φωτογραφίες, εμείς χορεύαμε backstage. Εμείς κάμερες το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα. Θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, κορίτσια, γιατί και οι τρεις εννοείται παρουσίες είναι θεϊκές, να το πω. White Newsies, είναι μουσες, είναι μουσες έμπνευσης. Θα πάμε όμως με την Έλενα, γιατί η Έλενα είναι η creator αυτού του σχήματος. Πώς ξεκινήσατε λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα? Καλησπέρα καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είσαστε υπέροχες, σε απίστευτη ενέργεια. Όλο αυτό ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019. Ήθελα να φτιάξω έτσι ένα σχήμα δυναμικό που να έχει να κάνει με την διαφορετικότητα, με το δυναμισμό της γυναίκας γενικότερα. Έτσι έφτιαξα τις White Mooses. Έρχονται εμπνευσμένα από τις μούσες της αρχαιότητας, που ενώ ο κόσμος ξέρει ότι ήταν 9, ήταν 3 πολύ δυναμικές γυναίκες αρχικά. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα. Το ρεπερτόριό μας είναι αρκετά μεγάλο, θα έλεγα. Παίζουμε σε διαφορετικά είδη. Έχουμε Latin πρόγραμμα, rock and roll, disco, τραγουδάμε σε 7 γλώσσες. Θα ήθελα να σας γνωρίσω και με χαρά, τις μούσες μου. Έτσι, τα κορίτσια. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί και χωρίς αυτές φυσικά δεν θα υπήρχε αυτό το σύνολο και αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί η κάθε μία έχει την ατομικότητα, κρατάει την ατομικότητά της, αλλά και όλες μαζί δίνουμε ένα τέλειο αρμονικό σύνολο. Λοιπόν, Ματίνα Μαρίνου, κιθάρα και φωνή, είναι από τη Ζάικινθο, είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα και πολύ σπουδαία συνεργάτης. Και η Τερέζα η Χαρανιά είναι από την Αθήνα, έρχεται κάθε καλοκαίρι στην Ζάικινθο. Έχουμε μια άψογη συνεργασία από το καλοκαίρι του 19. Είναι και δισκογραφημένη φυσικά. Ακούσατε και το κομμάτι της προηγουμένως, το «Με βάφτισαν Τερέζα». Μπορείτε να μπείτε στο YouTube να το απολαύσετε. Εννοείται αυτό. Φέτος το καλοκαίρι, πού σας βρίσκουμε, φέτος... να πούμε ώρες, μέρες, πώς μπορούν να σας απολαύσουν? Να μας πει και η Ματίνα, να μας πει και η Ματίνα, δίνω λόγο στη Ματίνα. Πολύ ωραία, λοιπόν, σε διάφορα σημεία θα μας δείτε, στα δύσκολα σημεία παντού στο νησί. Κύλα, σίγουρα εδώ, στο ξενοδοχείο σίγουρα που εδώ μας φιλοξενεί σήμερα, ναι. Στο Sea Sky. Sea Sky κάθε Σάββατο 9 με 11. Sea Sky με πάλι Sea Sky κάθε Σάββατο 9 με 11. Τέλεια. Και, γι' αυτό φροντίζουμε να ανεβάζουμε στα social media ανελιπώς που βρισκόμαστε. Να σας ακολουθήσουμε, οπότε Instagram Facebook. Και YouTube το κανάλι των κοριτσιών. Μας πήγε η Τερέζα. Δίνω, παραδίδω. Βεβαίως, παραλαμβάνω. Τερέζα μας. Καλησπέρα. Εγώ έχω λατρέψει τη Ζάκυνθο και κάθε καλοκαίρι είμαι εδώ με τα κορίτσια. Και παίζουμε κάθε μέρα και σε διαφορετικό μέρος. Συνεχίζω αυτά που λέγατε. Και πραγματικά και μόνο που βλέπεις αυτή τη θάλασσα είναι, εγώ έμεινα και χειμώνα φέτος δηλαδή, είναι ψυχοθεραπεία. Ωραία, ευχόμαστε η ψυχοθεραπεία που προσφέρετε εσείς σε όλο τον κόσμο που σας απολαμβάνει με τις φωνές σας, την πολύγλωσσα φωνή που έχετε. 7 γλώσσες είναι να αυτές, καλέ. Να συνεχίσει 7 γλώσσες, πραγματικά. Είναι, εντωμεταξύ σε ταξιδεύει, δηλαδή, και να μην είσαι στην Ελλάδα. Ακούγοντας λοιπόν άλλη γλώσσα, ταξιδεύεις αλλού τελείως. Και με αυτή την υπέροχη θέα εδώ πέρα, κάθε Σάββατο στις 9, να έρχεστε εδώ στο Sea Sky, να τις απολαμβάνετε. Why Music είναι. Εμείς φανταζόμαστε πώς θα είναι τα χρώματα 9 με 11 το βράδυ, που θα είναι λίγο πριν τη Δύση και με τη Δύση του ηλίου. Και ανυπομονούμε να τις ξαναδούμε νύχτα εδώ στο εστιατόριο και ευχόμαστε να έρθετε κι εσείς να τις απολαύσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τη Ζάκυνθο μέσα από μια χαμηλή πτήση, Summer Edition. Δυστυχώς, πραγματικά, αφήνουμε αυτό τον όμορφο χώρο που μας φιλοξένησε, αφήνουμε αυτό τον όμορφο τόπο, αλλά σίγουρα έχουμε και άλλα μέρη που θα πάμε. Βέβαια, νομίζω ότι εδώ περάσαμε υπέροχα, είδαμε και την όμορφη θάλασσα, κάναμε γύρισμα και πίσω μας είχαμε αυτό το υπέροχο τοπίο. Βλέπαμε τους ανθρώπους να δροσίζονται, να κάνουν βουτιές. Και ζηλεύαμε και τώρα θα πάμε και εμείς για βουτιά. Ελένη, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, να πούμε καλό καλοκαίρι σε όσους μας είδαν, σε όσους παρακολούθησαν την εκπομπή Χαμηλή Πτήση Summer Edition με την Ελένη Κίτσιου. Και την Αγγελική Σφυροπούλου. Εμείς φυσικά τα λέμε σε μια άλλη περιοχή, σε έναν άλλο τόπο. Καλοκαιρινό πάλι όμως. Πάντα.